Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Ίσως κάποιος αναρωτηθεί γιατί να διοργανώσουμε σήμερα μια τέτοια εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Μας έχει πιάσει νοσταλγία για το ένδοξο παρελθόν. Θέλουμε απλά να κάνουμε μια εκδήλωση για να εμπλουτίσουμε τις ιστορικές μας γνώσεις, μια και εδώ... Είμαστε το σώμα είναι φοιτητέ και φοιτήτριε. Πριν απαντήσουμε, επιτρέψτε να κάνουμε μία πολύ σύντομη σύγκριση ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές, δύο στιγμιότυπα της ιστορίας. Το ένα αφορά το τι συνέβη πριν γεννηθεί η Σοβιετική Ένωση και το δεύτερο στιγμιότυπο είναι αφού διαλύθηκε τώρα. Θα πάμε λοιπόν γρήγορα λίγο πίσω, πολύ πίσω, στο 19ο αιώνα, πριν το 1870, γράφει ο Μάρξ και εκδίδει τον πρώτο τόμο του κεφαλαίου και αναφέρεται ο Μάρξ εκεί στην τάση του κεφαλαίου να παρατείνει απεριόριστα και ανελαίητα την εργάσιμη μέρα. Και παρουσιάζει σε εκείνη την περίοδο μια σειρά σκληρούς, μακρόχρονους αγώνες, που έγιναν για τον περιορισμό της εργάσιμης μέρας, τον αγώνα που ξεκίνησε ως αγώνας για το 12ωρο και έγινε στη συνέχεια αγώνας για το 8ωρο, γιατί τίποτα δεν ήταν αυτονόητο, κάποτε αγωνίστηκαν και για το 12ωρο οι εργαζόμενοι. Και μας περιγράφει στον πρώτο τόμο του κεφάλαιου πως μια σειρά Αστικά κράτη της Γαλλίας, της Αγγλίας, μετά από αυτούς τους σκληρούς αγώνες, αναγκάστηκαν να φέρουν τους πρώτους περιορισμούς στον εργάσιμο χρόνο και οι πρώτοι περιορισμοί ήταν το 12ωρο. Ας πάμε λοιπόν τώρα, ας φύγουμε αστραπιαία από αυτήν την ε, ιστορία και ας πάμε σήμερα, εδώ βλέπετε μία νέα μισθωτή με μικρό παιδί, η οποία έχει επιλέξει, υποτίθεται, την τηλεργασία γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και είναι μπροστά στον υπολογιστή της. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μισθωτό επιστήμονα του 21ου αιώνα, μια μισθωτή επιστήμονα όταν θα αποφυτίσετε, βλέπω ευτυχώς αρκετές κοπέλες στην αίθουσα, όπου τι συμβαίνει. Μια μισθωτή που δουλεύει σε μια εταιρεία, σε ένα γραφείο μελετών, σε ένα ερευνητικό κέντρο και τρέχει να προλάβει τα deadline, τρέχει να προλάβει τις προσθεσμίες είναι και με μικρό παιδί, δεν μπορεί να πάει σε ένα βαθμό, επιλέγει υποχρεωτικά δηλαδή αυτόν τον τρόπο και τι ζητάει από αυτήν το κεφάλαιο, συντρόφισες και σύντροφοι. Τη ζητάει να δεσμεύσει όλο τη το χρόνο. Να σκέφτεται ακόμα και την ώρα που τρώει, ακόμα και την ώρα του φαγητού. Σε σχέση δηλαδή με το 1867 που βλέπαμε τον αγώνα για το οκτάωρο, τώρα Τη ζητάει να μην υπάρχει στην πραγματικότητα τυπικό ωράριο και ε, ε, ωράριο που εξαρτάται και μπορεί να το πετύχει αυτό από την παραμονή στο χρόνο της εργασίας γιατί είτε είναι είτε δεν είναι. Αυτή είναι στο σπίτι, στο χώρο εργασίας. Είτε έχει κάποιο τυπικό ωράριο είτε όχι τα deadline την υποχρεώνουν, δηλαδή οι προθεσμίε για να παραδώσει να σκέφτεται ακόμα και την ώρα του βραδινού φαγητού. Αυτή λοιπόν είναι σήμερα η απεριόριστη ανελαίτη δίψα του κεφαλαίου να δεσμεύσει το χρόνο εργασίας. Ας δούμε και ένα δεύτερο στιγμιότυπο. Ας φύγουμε από τον μεμονωμένο εργαζόμενο και ας πάμε στην κοινωνία. Ας δούμε δηλαδή σήμερα ποια εικόνα. Την εικόνα που αντιμετωπίζουμε με ένα εχθρικό κράτος, το οποίο την ίδια στιγμή που εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύσει από πλημμύρε, από χιονοπτώσει, από πυρκαγιέ, αποδεικνύεται πολύ ικανό για να καταστήλει διαδηλώσει, να υπονομεύσει απεργίε, να ξεσπιτώνει λαϊκές οικογένειε με του πληστηριασμού, να οδηγεί στο θάνατο ένα 16χρονο που δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Ένα κράτο που εμφανίζεται αλλού ικανό και αλλού ανίκανο για του ίδιου λόγου, γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με αυτό το κράτος συγκρόνται αποφασιστικά πάνω από έναν αιώνα οι δύναμης του κουκουέ με αμέτρητες θυσίες εκτελέσεις, εξορίες και φυλακίσεις, θυσίες στην εποχή που το κόμμα είχε τεθεί εκτός νόμου από την αστική δημοκρατία στην Ελλάδα και όχι από τις δικτατορίες, αλλά και σκληρούς αγώνες μετά την πτώση της δικτατορίας από το 1974. Οι δυνάμεις του Κουκουέ αντιμετώπισαν τις Σάβρες, τα ΜΑΤ, τους ΣΕΑΝΤΕΣ, τις δίκες των συνδικαλιστών. Ήταν μπροστά στα μπλόκα των αγροτών, έσπασαν την απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου το 2020. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια σπέκουλα αυτές τις μέρες και προσπαθεί να τσουβαλιάσει τη στάση του Κουκουέ με τη στάση των αστικών κομμάτων με αφορμή μια συζήτηση για τα επιδόματα στη Βουλή την ώρα που είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ σε αντίθεση με τα αστικά κόμματα απαιτεί την κατάργηση όλων των ειδικών σωμάτων καταστολής, των ΜΑΤ, των ΕΚΑΜ, Δίας, Όπιε και τα Ρέστα και όλων των αντιδραστικών νόμων, την ώρα δηλαδή που το ΚΚΕ λέει ότι εμείς Επιμένουμε ότι δεν δικαιούνται ύπαρξη και όχι μόνο επιδόματο όλα αυτά τα σώματα και ότι πρέπει να καταργηθούν. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε σε αυτή την άρνηση και τον τροχονόμο ή τον σοφρονιστικό υπάλληλο. Κλείνω αυτή την παρένθεση, η οποία όμως ήταν αναγκαία γιατί γίνεται αρκετή σπέκουλα αυτές τις μέρες, για να φωτίσουμε το εξή ζήτημα. Ότι όποια πλευρά της ζωής και αν πάρουμε, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα την επόμενη ώρα και είναι δύσκολο, ξέρετε, σε μία ώρα να συμπυκνώσουμε την πύρα του 20ου αιώνα, αλλά θα προσπαθήσουμε, θα δούμε παντού ένα βασικό συμπέρασμα. Μια μεγάλη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στο πώς ζούμε και στο πώς καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία. Το βλέπουμε αυτό στις ουρές των ανέργων που μεγαλώνουν μέσα σε κάθε κρίση. Το βλέπουμε στην κατάρρευση των συστημάτων της δημόσιας υγείας που εκδηλώθηκαν στην πανδημία και αυτή η κατάρρευση δεν αφορούσε την Ελλάδα, γιατί ακούγαμε πολλά τα προηγούμενα χρόνια ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά όχι στον ανεπτυγμένο, στο, στις ακόμα πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές μητροπόλεις. Αλλά αυτή την κατάρρευση την είδαμε στο Λονδίνο, την είδαμε στο Παρίσι, την είδαμε στο Μιλάνο, την είδαμε στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε επίση να αυξάνει αντί να μειώνεται η ψαλίδα ανάμεσα στο μισθό και στην παραγωγικότητα. Ένα διάγραμμα που το δείχνει αυτό είναι χαρακτηριστικό. Μια ψαλίδα που αν την ξύσουμε λίγο παραπέρα θα ερμηνεύσουμε γιατί υπάρχουν από τη μία τεράστια κέρδη και από την άλλη αυξάνει ο βαθμός εκμετάλλευσης ο κλεμμένος δηλαδή χρόνος που δουλεύουμε όχι για να παράγουμε την εργατική μας δύναμη αλλά για να αυξάνουμε το πλούτο, τα κέρδη των καπιταλιστών. Σε τελευταία ανάλυση λοιπόν τι θα δούμε θα δούμε ότι ενώ κοινωνικοποιείται σε πρωτοφανή κλίμακα η παραγωγή, ενώ βαθαίνει ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων το καρπώνονται μία χούφτα μέτοχη των μονοπωλιακών ομίλων. Ας σκεφτούμε γιατί μιλάμε για αυτό τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας που βαθαίνει και βλέπετε ορισμένες φωτογραφίες. Α σκεφτούμε πόσοι οι εργαζόμενοι χρειάζονται να συντονιστούν, να συνεργαστούν για να προχωρήσει η έρευνα, ο σχεδιασμό, η παραγωγή και η πώληση μια σειρά εμπορευμάτων, είτε μιλάμε για αυτοκίνητα, είτε μιλάμε για κινητά τηλέφωνα. Α σκεφτούμε δηλαδή ότι στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο ασφαλώ κανεί εργαζόμενο δεν μπορεί να πει: Έφτιαξα εγώ το κινητό τηλέφωνο, έφτιαξα εγώ το αυτοκίνητο, έφτιαξα εγώ το λάπτοπ. Ποιος καρπώνεται όμως σήμερα όλη αυτή την προσπάθεια. Την καρπώνονται τα κέρδη αυτής της τεράστιας συλλογικής προσπάθειας, αυτή η χούφτα που έλεγα προηγουμένως των μεγαλομετόχων, η οποία είναι περιττή στην οργάνωση αυτής της παραγωγής, είναι, ο ρόλος τους είναι να ξεζουμίζουν την εργατική τάξη. Και λέω είναι περιττή γιατί συχνά δεν γνωρίζουν αυτοί οι μέτοχοι ούτε που βρίσκονται, ούτε τι παράγουν, ούτε τι μεταφέρουν τα εργοστάσια, τα πλοία, οι όμιλοι των οποίων κατέχουν τις μετοχές και φυσικά καρπώνονται τα κέρδη τους. Σκεφτείτε έναν εφοπλιστή που έχει σήμερα μια σειρά τάνκερ, μια σειρά ε, πλοία που μεταφέρουν LNG αν ξέρει εκείνη την ώρα που ταξιδεύουν, πώς, σε ποια κατεύθυνση κινούνται ή πώς δουλεύουν αυτά τα πλοία. Για αυτήν λοιπόν τη δραστηριότητα αυτός είναι παντελώς άχρηστος, είναι παράσιτο. Την ίδια ώρα όμως οι εργαζόμενοι ζουν μέσα στην ανασφάλεια για την επόμενη μέρα, στην ανασφάλεια αν θα απολυθούν, αν ο μισθό του θα του εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση, οφούνται να ανταγωνιστούν του συναδέλφου του, να αυτοπροβληθούν, να πουλήσουν καλύτερα τον εαυτό του για μια θέση στον ήλιο. Και αυτή η οργάνωση τη κοινωνία, που βασίζεται που αλλού στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οθεί στον ατομισμό, οθεί στην αποξένωση του ανθρώπου από τους συνανθρώπους του, οθεί στην ιδιωτέλεια και προβάλλει ως στόχο και περιεχόμενο μιας καινής ζωής την κατανάλωση περισσότερων και ακριβότερων εμπορευμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπου ποιο θα πάρει ρόλεξ, ποιο θα πάρει ακριβό αυτοκίνητο. Αν τα σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά, Νομίζω ότι θα απαντήσουμε εύκολα γιατί συζητάμε και τιμάμε σήμερα τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης. Συζητάμε και τιμάμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης γιατί απέδειξε στον 20ο αιώνα ότι αυτός ο βάλτος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δεν είναι μονόδρομος, γιατί απέδειξε ότι υπήρξε και μπορεί να υπάρξει ξανά μια ανώτερου τύπου οργάνωση της κοινωνίας που θα έχουν όλη δουλειά, θα εργάζονται λιγότερες ώρες, θα απολαμβάνουν καλύτερο επίπεδο ζωής με δωρεάν κρατικές υψηλού επίπεδου υπηρεσίες μόρφωσης και υγείας. Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ανασφάλεια, φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Μια κοινωνία που οι εργαζόμενοι θα περάσουν επιτέλους από το παρασκήνιο στο προσκήνιο της ιστορίας. Δηλαδή μια κοινωνία που διαφέρει ριζικά από τη σημερινή κοινωνία των ιδιωτών, όπου στη θέση του ατομικού ανταγωνισμού θα προβάλλει, θα ενισχύεται η δύναμη της συλλογική προσπάθειας για την κοινωνική πρόοδο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην ιστορία που έφερε η Σοβιετική Ένωση, δηλαδή την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο από τις πρώτες δεκαετίες της Σοβιετικής Ένωσης φάνηκε, συντρόφισες και σύντροφοι, η μεγάλη υπεροχή που έχουν οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής για να απελευθερώσουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό μπορούμε να το δούμε από τα εντυπωσιακά επιτεύγματα για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών που έφερε σε σχέση με τον καπιταλισμό επιτεύγματα που αφορούσαν πρώτα απ' όλα την κύρια παραγωγική δύναμη, τον εργαζόμενο άνθρωπο, την εργατική τάξη. Και γιατί την κύρια παραγωγική δύναμη, γιατί είναι αυτοί που κατασκευάζουν, παράγουν τα μέσα παραγωγής, τα θέτουν σε κίνηση και αναπτύσσουν πάνω απ' όλα την επιστημονική γνώση. Στη Σοβιετική Ένωση είχαμε ταχύτατη κατάργηση της ανεργίας, είχαμε ταχύτατη κατάργηση του αναλφαβητισμού, εδώ βλέπουμε μία προπαγανδιστική αφίσα της εποχής που έλεγε ότι αν μείνεις αναλφάβητος είσαι τυφλός στην ουσία και οδηγείσαι στον κρεμό για να καταπολεμήσει την άρνηση. Τρεις μέρες μετά τη νίκη, τρεις μέρες μετά τη νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης το Συμβούλιο Επιτρόπων του Λαού καθιέρωσε την εργάσιμη μέρα του Οκταώρου και μόλις μια δεκαετία μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1927 η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Σοβιετικής Ένωσης εξέδωσε μανιφέστο για το πέρασμα από την οκτάωρη στην εφτάωρη εργασία χωρίς μείωση του μισθού και με ειδικέ ρυθμίσεις για τους νέους, τις γυναίκες, την νυχτερινή εργασία και το χρόνο για τις επιστημονικές ειδικότητες. Η Σοβιετική εξουσία δεν έφερε απλώς πιο γρήγορα κάποιες κατακτήσεις σε σχέση με τον καπιταλισμό. Και θέλω την προσοχή σας σε αυτό το σημείο, γιατί αν πούμε ότι απλά τα έφερε πιο γρήγορα, θα σκεφτεί κάποιο εντάξει, δεν πειράζει, ας μην συγκρουστούμε τώρα, γιατί είναι και επίπονη αυτή η μάχη, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ας περιμένουμε λίγο παραπάνω. Όμως, συντρόφισες και σύντροφοι, δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ καπιταλισμός χωρίς ανεργία με δωρεάν υγεία και παιδεία στην πραγματικότητα. Δηλαδή πέτυχε μια σειρά επιτέγματα που δεν θα έρθουν ποτέ στον καπιταλισμό, όχι αργότερα. Επίσης, την πρόσβαση στην πολιτιστική δημιουργία υψηλού επίπεδου των εργαζομένων στην ουσία διασφάλισε και άλλαξε το περιεχόμενο του ελεύθερου χρόνου διαμόρφωσε μια εργατική τάξη που είχε πρόσβαση στο θέατρο, στην κλασική μουσική που καταλάβαινε όπερα. Πηγαίνετε σε έναν εργαζόμενο σήμερα στον 21ο αιώνα σε έναν κλάδο της βιομηχανίας και βάλτε του να ακούσει ένα απόσπασμα μιας όπερας να δούμε τι θα καταλαβαίνει. Γιατί δεν είναι θέμα, δεν φταίει ο ίδιος, δεν έχει έρθει σε επαφή μέχρι τα 25 του, μέχρι τα 27 του χρόνια, πώς να... Όλα αυτά έπαιξαν θεμελιακό ρόλο για ποιο ζήτημα, για το θεμελιακότερο ζήτημα, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του εργαζόμενου, δηλαδή των σωματικών και πνευματικών ικανότητων του, γιατί η ανάπτυξη αυτής της προσωπικότητας του εργαζόμενου βασίστηκε σε μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Βασίστηκε δηλαδή στην ανάπτυξη της δύναμης της συλλογικότητας στην παραγωγή, και όχι του ατομικού ανταγωνισμού για το ποιο θα προαχθεί, ποιο θα πολιθεί, τη κατεύθυνση δηλαδή που στην προσωπικότητα ενσταλάσει τον ατομισμό, την ιδιοτέλεια αυτού που πουλάει την εργατική του δύναμη και ανταγωνίζεται του άλλου, πουλάει δηλαδή τον εαυτό του. Και αυτή η δύναμη τη συλλογική προσπάθεια, τη αλληλοβοήθεια για να πετύχουμε στόχου για την κοινωνική πρόοδο, φάνηκε ήδη στη δεκαετία του 20 με τα κόκκινα Σάββατα όπου εθελοντικά αλλά εκατομμύρια εργαζόμενοι έμπαιναν σε αυτή τη μάχη, όχι όλοι, και πολύ περισσότερο με το κίνημα του Σταχάνοφ στη συνέχεια για τη γρήγορη αύξηση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ένα κίνημα το οποίο τροφοδοτήθηκε με τη δημιουργική πρωτοβουλία χιλιάδων εργαζομένων και όχι φυσικά του Σταχάνοφ που απλά ηγήθηκε αυτή της πρωτοβουλίας στην αρχή. Μπορούμε δηλαδή να πούμε, για να συνοψίσουμε γρήγορα αυτή την ιστορία των επιτευγμάτων ότι δόθηκε ένα τέλος στην ανασφάλεια συνολικά για τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες ζωής διασφαλίστηκαν πρωτοφανείς για την εποχή κοινωνικές υπηρεσίες όχι μόνο το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην πρόληψη τα ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και ασφάλεια από εκεί στην ουσία θεμελιώθηκαν οι δουλειέ οι οποίες, αν θέλετε, δημιούργησαν το πλαίσιο μετά για την ιατρική της εργασίας και την τεχνική της ασφάλειας, το δικαίωμα στην κατοικία, το δικαίωμα στη δωρεάν ιατρική περίθαλψη, το καθολικό σύστημα συνταξιοδότησης, το δικαίωμα στις διακοπές, το δικαίωμα στην άφληση. Μπήκαν οι βάσεις για την κατάργηση της ανισοτιμίας της γυναίκας, έγιναν πολύ γρήγορα βήματα για την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγή, στην εκπαίδευση και για την προστασία της μητρότητας. Αυτή η επίδραση στην κύρια παραγωγική δύναμη, στη βασική παραγωγική δύναμη που είναι πάντα ο κοινωνικά εργαζόμενος άνθρωπος και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ακούμε παραγωγικές δυνάμεις και το μυαλό μας πάει στις μηχανές ή στα ρομπότ σήμερα, θα έρθουμε σε αυτό. Είχε καταλητική επίδραση στην ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, των μηχανών, της βιομηχανίας σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο γρήγορος εξηλεκτρισμός σε μια αχανή έκταση που αποτελούσε η ρωσική αυτοκρατορία και υπήρχαν και αμφιβολίες των Πολσεβίκων Δηλαδή υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση μέσα στους Μπολσεβίκους αν πρέπει να περιμένουμε τον εξηλεκτρισμό για να θέσουμε το στόχο της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ο Λένιν επέμεινε στην σωστή κατεύθυνση και απέδειξε ότι η σοβιετική εξουσία έφερε γρήγορα τον εξηλεκτρισμό και όχι το αντίστροφο. Ή στη δεκαετία του 30 με τη μετατροπή της ειρηνικής βιομηχανίας σε πολεμική βιομηχανία. Και εδώ υπάρχει μια ολόκληρη εποπία. Εδώ βλέπουμε τα εργοστάσια που έφτιαχναν τρακτέρ και έφτιαξαν τα τάγκ Ταφ-34. Αυτό απέτησε χιλιάδες διπλώματα ευρασιτεχνίας και πρωτοβουλία εκατομμυρίων εργαζομένων. Βλέπουμε, ας πούμε, στη συνέχεια τα θρηλυκά Καλάζνικοφ και τον Καλάζνικοφ, που έπαιξε και αυτός καταλυτικό ρόλο. Όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη συγκρότηση του ισχυρού κόκκινου στρατού. Φυσικά μιλάμε για τον ηρωισμό των Σοβιετικών στρατιωτών, αλλά αυτές ήταν εξίσου ηρωικές μάχες στην προηγούμενη περίοδο. Ήταν προϋποθέσεις για να υπάρξει η αντιφασιστική νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να υπάρξει αυτό το έπος που φαντάζομαι όλοι έστω στιγμή έχετε έρθει σε επαφή, οι τιτανομαχίες του Λένιγκραντ, του Στάλιγκραντ, μέχρι να υψωθεί η κόκκινη σημαία μέσα στο Βερολίνο. Και αυτό έχει σημασία να το τονίζουμε ξανά και ξανά, γιατί όσο και αν προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία σύντροφοι και σύντροφοι, εμείς οι κομμουνιστές ήμασταν οι πρωταγωνιστές στο τσάκισμα του φασισμού στη δεκαετία του 40. Στη συνέχεια έχουμε την εποπτεία του διαστήματος. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά τον Σπούτνικ, τον Γκαγκάριν και την πρώτη γυναίκα αστροναύτη την Τερεσκόβα Όλα αυτά έφεραν εκείνη την εποχή και τις μελέτες που έλεγε ο προηγουμένως και την αμηχανία των Αμερικανών με τις μελέτες τι μαθαίνει ο Ιβάν που δεν μαθαίνει ο Τζόνι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο άλμα. Ένα επίσης πολύ μεγάλο άλμα στο γενικό επίπεδο μόρφωσης και επιστημονικής έρευνας σε ελάχιστο χρόνο. Τώρα ίσως κάποιος σκεφτεί το εξής, ότι και στη Δύση, στον καπιταλισμό, δεν έχουμε μετά παρόμοια επιτεύγματα, δηλαδή δεν έχουμε βήματα στην κατάκτηση του διαστήματος. Ποια είναι η διαφορά, γιατί τα τονίζουμε τόσο πολύ αυτά. Ας σκεφτούμε ορισμένες παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, η μεγάλη απόσταση που χώριζε την προεπαναστατική Ρωσία από τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και τις καταστροφές που δέχθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν πρωτοφανεί. Δηλαδή δεν ήταν στην ίδια αφετηρία η Ρωσία μετά τη νίκη και λέω η Ρωσία γιατί ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί η Σοβιετική Ένωση. Μιλάμε για το 17 έτσι. Σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία τη χωρίζει μια μεγάλη απόσταση. Μια μεγάλη απόσταση στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και στην παραγωγικότητα της εργασίας. Και Μιλάμε για εξηλεκτρισμό, για παράδειγμα. Αλλά σήμερα δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο δύσκολη η υπόθεση ήταν ο εξηλεκτρισμό σε μεγάλα αστικά κέντρα. Όχι μόνο στη Ρωσία, η οποία ήταν αχανή όμω σε σχέση με αυτά τα κέντρα. Εδώ βλέπουμε κάποιε προπαγανδιστικέ αφήσει, γιατί υπήρχε ακόμα και φόβο απέναντι στον ηλεκτρισμό στο Παρίσι, στο Λονδίνο κλπ. Και δικαιολογημένα γιατί ήταν ατυχήματα, ακόμα δεν υπήρχαν και μια σειρά τεχνολογικέ προποθέσει και τι άλμα έγινε. Γιατί πρέπει να έχετε, δεν ξέρω αν έχετε δει ιστορικέ ταινίε, Εποχή Μεγάλη Εκατερίνη, Μεγάλο Πέτρο κλπ. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ρωσία, Εκτό από δύο-τρία αστικά κέντρα που έχουν αναπτυχθεί, μεγάλοι ε, μονοπωλιακοί όμιλοι κλπ. Όταν λέμε Ρωσία, δεν εννοούμε τη Μόσχα και το Λένιγκραμ φυσικά. Δεύτερο ζήτημα που πρέπει να σκεφτούμε είναι οι διαφορές στο πώς διασφαλιζόταν η ανάπτυξη στις καπιταλιστικές χώρες σε σχέση με τη Σοβιετική Ρωσία. Στις καπιταλιστικές χώρες διασφαλιζόταν με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, με το ξεζούμισμα, με τις ουρές των ανέργων από την άλλη πλευρά, με τη φτώχεια και την εξαθλίωση, με την εργοδοτική τρομοκρατία. Τρίτη πλευρά είναι οι συνθήκες της υπεριαλιστική περικύκλωσης, η Σοβιετική Ρωσία βρίσκεται σε μόνιμη και στη συνέχεια η Σοβιετική Ένωση σε μόνιμη διεθνή απειλή. Με οξύτατη ταξική πάλι στο εσωτερικό, με συνεχή υπονόμευση, με υπεριαλιστικέ επεμβάσει. Από το 1919 που εισβάλλουν 14 αστικά κράτη στην περιοχή της Ουκρανίας και η Ελλάδα με πρωθυπουργό το Δημοκράτη Ελευθέριο Βενιζέλο, μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο με τους λευκούς και τις μάχες του κόκκινου στρατού, την νικηφόρα περίοδο του πολεμικού κομμουνισμού, για να φτάσουμε στις 30 Δεκέμβρη του 22 από τη Σοβιετική Ρωσία να περάσουμε στη Σοβιετική Ένωση, να ιδρυθεί η Σοβιετική Ένωση. Και εδώ έχουμε ένα επίτευγμα εθελοντικής ένωσης σε ομοσπονδιακή βάση διαφορετικών λαών, διαφορετικών εθνών, διαφορετικών εθνοτήτων που έζησαν ειρηνικά για δεκαετίες και ρίξτε μια απλή ματιά για να δείτε τη ριζική διαφορά για το τι έγινε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς, με τις στρατιωτικές αναμετρήσεις ανάμεσα στο λαό της Ρωσίας και της Ουκρανίας, της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Φυσικά δεν σκοτώνονται οι λαοί αυθόρμητα, οι αστικές τους τάξεις, αλλά αυτό συμβαίνει. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιδιαίτερη σημασία που είχαν τα 69 αυτά χρόνια για τη διεθνιστική αλληλεγγύη της Σοβιετικής Ένωσης, την κρίσιμη βοήθεια και την κρίσιμη συνεισφορά για την νίκη της Επανάστασης στην Κίνα, στην Κούβα, για την εδραίωση των σοσιαλιστικών κρατών στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, τη συμβολή του Κόκκινου Στρατού, την αποφασιστική σε αυτή την κατεύθυνση, στα απελευθερωτικά κινήματα της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, στη στήριξη των κομμουνιστικών κομμάτων σε όλο τον κόσμο και στο δικό μας και πώς φάνηκαν οι ολέθρες συνέπειες αυτές μετά τις ανατροπές. Αφού είδαμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες για αυτή την πλευρά αυτών των επιτευχμάτων, ας κάνουμε τώρα μια προσπάθεια μετά την επισκόπηση να εμβαθύνουμε λίγο. Πού οφείλεται τελικά η υπεροχή του σοσιαλισμού στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερία, Μια σύντομη απάντηση, και γι' αυτό ανεπαρκή, θα ήταν στον επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής και της κοινωνικής ζωής με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες. Όμω μπορεί να σκεφτεί κάποιο και δικαιολογημένα θα το σκεφτεί. Οι όμιλοι στον καπιταλισμό δεν έχουν σχέδια. Οι υπεριαλιστικέ συμμαχίε όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει δεν σχεδιάζουν. Λέμε αναρχία τη αγορά, αλλά είναι απόλυτη αυτή σήμερα. Το κεφάλαιο αδιαφορεί για τι λαϊκέ ανάγκε. Πουλάει άχρηστα εμπορεύματα, για να το πω με όρου πολιτική οικονομία, δεν έχουν αξία χρήση τα εμπορεύματά του κατασκευάζει άκρη στους δρόμους, κατασκευάζει άκριστα στα λιμάνια. Ας το δούμε λίγο καλύτερα για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική διαφορά. Οι όμιλοι ασφαλώς και σχεδιάζουν την παραγωγή και τις πωλήσει τους με γνώμονα το κέρδος. Εδώ ένα παράδειγμα είναι από το μεσοπρόθεσμο της Μιτσουμπίση μέχρι το 2024, που είναι ένα ολόκληρο τόμο, το δείτε, σχεδιάσμου, και βεβαίω αυτό ο σχεδιασμό, για παράδειγμα, των ενεργειακών ομίλων με γνώμονα το κέρδο του έχει τι γνωστέ συνέπειες σε εμά. Την αύξηση τη ενεργειακή φτώχεια. Ασφαλώς υπάρχει σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά ενώ κοινωνικοποιείται όλο και περισσότερο η επιστημονική εργασία και βαθαίνει ο κοινωνικό τη χαρακτήρα και υπάρχει ανάγκη πλατιά διεπιστημονική συνεργασία, Βλέπουμε στον καπιταλισμό ανταγωνιστικέ ερευνητικέ ομάδε για να ελέγξουν τη ροή τη επιστημονική γνώση. Βλέπουμε πατέντε, βλέπουμε φραγμού. Αντίστοιχα, μπορούμε να το δούμε αυτό στι ιεραρχήσει στις, στις αξιοποίηση τη τεχνολογία. Σκεφτείτε πόσε επιστημονόρε ξοδεύονται για να δημιουργηθούν εφαρμογέ ψηφιακού τζόγου που τώρα με το Μουντιάλ. Ε, το βλέπουμε κάθε τέσσερα λεπτά αυτό το βιολί. Οι κυβερνήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα παράδειγμα είναι εδώ ο σχεδιασμό για το 2030, ασφαλώ και αυτοί σχεδιάζουν με βάση τα στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου για να ρυθμίσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των ομίλων και να ενσωματώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την ενέργεια. Οι ενεργειακοί όμιλοι θέλουν να πουλήσουν πολύ ακριβά, οι ενεργοβόρε βιομηχανίε θέλουν χαμηλότερη τιμή στο βιομηχανικό ρεύμα, Πρέπει να υπάρξει ένας κρατι... ένα κρατικό σχέδιο, μια αρρύθμιση. Επίση, η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει. Χρειάζεται να δοθούν κάποιε κρατικέ επιδοτήσει, οι οποίε είναι ένα δούλεμα κανονικό, διότι από τι δικέ μα τσέπε επιδοτούν και τελικά η επιδότηση καταλήγει στα κέρδη των ομίλων και διατηρεί ψηλά τι τιμέ, επιδοτεί δηλαδή τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Τι αλλάζει λοιπόν τελικά στο σοσιαλισμό, Αλλάζει πρώτα απ' όλα αλλάζουν χέρια που κρατούν το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Από την εξουσία της αστικής τάξης περνάμε στην εξουσία της εργατικής τάξης, από την καπιταλιστική ιδιοκτησία στην κοινωνική ιδιοκτησία στην κοινωνικοποίηση. Από την απόλυτη εξουσία του κεφαλαίου, και γι' αυτό μιλάμε για δικτατορία του κεφαλαίου, περνάμε στην εργατική εξουσία, στη δικτατορία του προλεταριάτου και μην φοβόμαστε καθόλου τη λέξη. Γιατί απόλυτη εξουσία έχει και ο αντιπαλός μας και απόλυτη θα διεκδικήσουμε και εμείς. Ένα κράτος δηλαδή που αντιμετωπίζει και καταστέλει τους εχθρούς του σοσιαλισμού και παίζει δημιουργικό, πολιτικό και πολιτιστικό ρόλο για να δώσει τεράστια πλεονεκτήματα στη ζωή και στην εργασία του εργαζόμενου. Αλλάζει μόνο αυτό. Όχι. Το κυριότερο είναι το επόμενο. Αλλάζει ο σκοπός της παραγωγής στη θέση του καπιταλιστικού κέρδους, γιατί αν θέλετε είναι συνδεδεμένο το ένα με το άλλο, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουμε πλέον ως σκοπό την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών της κοινωνίας, δεν λαμβάνονται υπόψη για το καπιταλιστικό κέρδος οι ανάγκες της κοινωνίας, πλέον οι ανάγκες της κοινωνίας που συνεχώς διευρύνονται είναι αυτός σκοπός, ανάγκες που διευρύνονται συνέχεια γιατί αναπτύσσεται η τεχνολογία, αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις. Έτσι εδώ, πλέον ας πούμε στην ενέργεια που λέγαμε προηγουμένως, θα πρέπει να σχεδιάσουμε για να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας, να διασφαλιστεί και η ενεργειακή επάρκεια και η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων και η υγεία των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος και η εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας. Πάνω απ' όλα η ενέργεια να μην αποτελεί πλέον εμπόρευμα αλλά κοινωνικό δικαίωμα αυτό που περιγράφω τώρα θεωρητικά στη Σοβιετική Ένωση υλοποιήθηκε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δηλαδή, τι υλοποιήθηκε σε μια χώρα που λειτουργούσε η οικονομία στο μείον 10 και στο μείον 15, ακόμα και στο μείον 20 το χειμώνα, δεν κρύωνε κανείς και φυσικά δεν σταματούσε και η κυκλοφορία, γιατί στην Ελλάδα με ένα χιονάκι έκλεισε η Αττική Οδός και η Κατεχάκη. Φανταστείτε και πολλέ δεκαετίε μετά, τι θα συνέβαινε στη Μόσχα, αν με αυτό το χιονάκι έπρεπε να σταματάει, δεν θα είχαμε τώρα, δεν θα συζητάγαμε δηλαδή για την ιστορία τη Σοβιετική Ένωση και φυσικά δεν είχαμε θανάτου από μαγκάλια στον 21ο αιώνα. Στην ιστορία λοιπόν για πρώτη φορά διαμορφώνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουμε επιστημονικά και να συντονίσουμε όλους τους σκοπούς της παραγωγής με στόχο να ικανοποιήσουμε ολοκληρωμένα το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία στη Σοβιετική Ένωση αποδείχθηκε στη ζωή η δυνατότητα να αποκτά όλο και πιο σαφή επιστημονικό χαρακτήρα η στοχοθετημένη, κεντρικά σχεδιασμένη διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής. Να βελτιώνεται η οργάνωση και ο συντονισμός, η συλλογική προσπάθεια εκατομμυρίων εργαζομένων για την ευημερία της κοινωνίας. Τι παίζει όμω καθοριστικό ρόλο για να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, αυτή θεμελιώνεται αυτόματα επειδή ανατρέψαμε τον καπιταλισμό. Υπάρχει μια τρίτη παράμετρο για να αυξηθεί αυτή η δυνατότητα, που είναι η ριζική αλλαγή του ρόλου των εργαζομένων. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το κλειδί για να ερμηνεύσουμε και μια σειρά αρνητικέ εξελίξει στη συνέχεια αυτό. Οι εργαζόμενοι πέρασαν μετά το 17 από το παρασκήνιο στο προσκήνιο τη ιστορία είχαν συνεχή ενεργό ρόλο στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων και φάνηκε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν δυνατότητες για να μπορούν να το κάνουν αυτό, δυνατότητες μόρφωσης, δυνατότητες χρόνου για να μπορούν να υλοποιήσουν τα πολιτικά τους καθήκοντα, γιατί για να παίξει ένα ρόλο στον έλεγχο και στην εφαρμογή των αποφάσεων και στη λήψη τους πρέπει να έχει και κάποιο χρόνο και μορφωτικά εφόδια για να καταλαβαίνει σε τι αποφασίζεις. Οι εργαζόμενοι λοιπόν απαλλαγμένοι από το ζυγό τη μισθωτή κλαβιά βρέθηκαν να μην αναζητούν πλέον αφεντικό για να πουλήσουν την εργατική του δύναμη και να μπορούν να συνενωθούν άμεσα με τα μέσα παραγωγή. Και πώ το πέτυχαν αυτό, με τι γενικέ συνελεύσει που μπορούσαν να εκλέγουν αντιπροσώπους και μπορούσαν άμεσα να τους ανακαλέσουν και αυτές οι γενικές συνελεύσεις που τις λέω έτσι ήταν οι θεσμοί της εργατικής εξουσίας, τα Σοβιέτ. Εδώ βλέπουμε το Σοβιετής Πετρούπολης που γεννήθηκαν πριν τον σοσιαλισμό. Γεννήθηκαν ήδη από την Επανάσταση του 1905 στη Ρωσία, ήταν πυρήνες οργάνωσης της επαναστατικής δράσης της εργατικής τάξης, μια πολύ ανώτερη μορφή δηλαδή από τα εργατικά συνδικάτα που διαπραγματευόντουσαν απλά την, εργ... την τιμή της εργατικής δύναμης μέσα στον καπιταλισμό. Ήταν μια νέα ανώτερη μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης για να παίξει την ιστορική της αποστολή με εκλεγμένους αντιπροσώπους και αυτά, αυτά τα φύτρα της μελλοντική εργατικής εξουσίας αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια. Βλέπουμε εδώ μια σειρά τέτοιες συνεδριάσεις και καταλαβαίνουμε επίσης και τον επαναστατικό παλμό εκείνης της εποχής. Επομένως, αν σκεφτούμε όλα αυτά, μπορούμε τώρα να βάλουμε με το μυαλό μας καλύτερα για να, και να απαντήσουμε γιατί υπερέχει και γιατί διαφέρει ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός του σοσιαλισμού από τα αστικά σχέδια για την οικονομία. Γιατί αλλάζει η ιδιοκτησία, αλλάζει ο σκοπός της παραγωγής, αλλάζει ο ρόλος των εργαζομένων. Έχουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, και γι' αυτό λέμε ότι ο κεντρικός σχεδιασμός δεν είναι ένα σχέδιο, είναι κοινωνική σχέση παραγωγής που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής για την ευημερία του λαού. Αν θελήσουμε να δώσουμε ένα πιο αυστηρό ορισμό, θα πούμε ότι δεν είναι απλά ένα καλύτερο τεχνοκρατικό σχέδιο, αλλά μια κοινωνική σχέση που καθορίζεται από την κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής εκφράζει τον ριζικά διαφορετικό τρόπο που συνενώνονται οι εργαζόμενοι με τα μέσα παραγωγή σε σχέση με τον καπιταλισμό. Και γιατί λέμε ριζικά διαφορετικό, ποια είναι η ριζική διαφορά, ότι δεν διαμεσολαβεί πλέον η αγορά για να διασφαλίσει μια θέση στην παραγωγή. Στην Σοβιετική Ένωση κανείς δεν μπορούσε να πει ότι θα βάλω έναν άλλο άνθρωπο στη δούλεψή μου, να το πω έτσι, χοντρικά. Όχι απόλυτα αυτό, έχουμε παραβιάσεις μετά και θα τις συζητήσουμε, και έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να παίξουν αποφασιστικό ρόλο για το τι, για το πότε, για το πώς θα παραχθεί και πώς θα διανεμηθεί το προϊόν. Για να καταλάβουμε πόσο ανώτερη είναι αυτή η οργάνωση της κοινωνίας αρκεί να κάνουμε μια απλή σύγκριση με την αστική δημοκρατία. Ας πάρουμε δηλαδή από την πλευρά του καπιταλισμού την πιο ευνοϊκή για αυτόν μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου. Ποια ελευθερία έχουμε εδώ, στον καπιταλισμό να αναζητήσουμε καταρχήν αφεντικό. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε τυπικά ίσοι όλοι απέναντι στον νόμο, αλλά είμαστε ουσιαστικά άνισοι. Είμαστε υποχρεωτικά θύματα αυτών που κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Είμαστε αντικειμενικά θύματα εκμετάλλευσης. Δεν εξαρτάται αυτό από την πρόθεσή μας. Έχουμε ένα σύνταγμα και μια σειρά νόμους που προστατεύουν τη δική τους ιδιοκτησία. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε κάθε νομοθετική ρύθμιση που αφορά μια απεργία, ένα εργατικό ατύχημα, μια αντιπαράθεση των εργαζομένων με τους εργοδότες κλπ. Και βεβαίως έχουμε όλοι, λέει, μια ψήφο κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά έχουμε όλοι βέβαια μια ψήφο, αλλά δεν έχουμε όλοι εργοστάσια, δεν έχουμε όλοι καράβια, δεν έχουμε όλοι κανάλια, δεν έχουμε όλοι ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτοί που τα έχουν λοιπόν στην πράξη έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια ψήφους και ακόμα περισσότερο αν σκεφτούμε ότι έχουν στα χέρια τους το κράτος. Και δεν είναι μόνο αν θέλετε άμεσα η δύναμή τους στην παραγωγή. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής επιδρά στη συνείδηση του εργαζομένου. Δεν είναι αν θέλετε μόνο η αστική οικονομική πολιτική. Δηλαδή το ότι ζει ο εργαζόμενος μέσα σε μια κοινωνία ανταγωνισμού, ανασφάλειας, εμπορευματοποίησης των πάντων, επιδρά στο μυαλό του. Αυτό δηλαδή που πουλά την εργατική του δύναμη, που πουλά τον εαυτό του, που αυτοπροβάλλεται και ανταγωνίζεται με του συνανθρώπου του, θα φέρει και αντίστοιχα προβλήματα στη συνείδησή του ανοριμότητα σε σχέση με την κοινωνική απελευθέρωση. Δηλαδή θα είναι ατομιστή, θα είναι αποξενωμένος από του άλλου ανθρώπου, θα έχει έντονη ιδιοτέλεια, θα λατρεύει την ατομική ισχύ. Και όλα αυτά έχουν αρνητική επίδραση που στην προσωπικότητά του, στη συνείδησή του, ακόμα και στη σεξουαλική του συμπεριφορά. Για να μην συμπεριλάβω την άρνηση της αντικειμενικής αλήθειας, τον ανορθολογισμό που γνωρίζουμε τώρα με το μεταμοντέρνο ρεύμα, το έχω τη δική μου αλήθεια και διαφέρει από τη δική σου, δεν μπορούμε αντικειμενικά να μιλήσουμε σχεδόν για τίποτα, για το πού ανήκει κάποιο, σε ποια τάξη, σε ποιο έθνο, σε ποιο φίλο. Όλα είναι ρευστά, ο καθής έχει τη δική του την αλήθεια. Κλείνω την παρένθεση για να πω ότι δικαιολογημένα μπορεί να σκεφτεί κάποιο αν είναι έτσι τα πράγματα όπω τα έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Πώ και γιατί ανατράπηκε στον 20ο αιώνα η εργατική εξουσία, αφού υπερέχει τόσο πολύ όσο λέμε. Θα δούμε, φίλε και φίλοι, ότι και η αρνητική πείρα του 20ου αιώνα επιβεβαιώνει, όσο και αν σα φαίνεται παράδοξο, την υπεροχή του σοσιαλισμού και τι νομοτέλεια τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Καταρχά, όπω απέδειξε ο 20ο αιώνα, η πορεία τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, κάθε άλλο από εύκολη και ανέμελη, είναι η πορεία ενό προ τον κομμουνισμό, δηλαδή προ εκείνη την εποχή που θα φτάσουμε μια μέρα που τα καθήκοντα του σχεδιασμού και του ελέγχου της παραγωγής θα χάσουν πλέον τον πολιτικό τους χαρακτήρα, δεν θα χρειάζεται η εργατική τάξη να έχει την εξουσία, μια εποχή που θα απονεκρώνεται, όπως λένε οι κλασικοί του μαρξισμού, το κράτος, μια εποχή που η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και του κοινωνικού πλούτου θα επιτρέπει πλέον να αμείβουμε τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Όμως, φίλες και φίλοι, εδώ βλέπουμε τη σπήρα που δείχνει αυτή την Πορεία. Μετά την νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης απέχουμε πολύ από αυτή την κοινωνία, τον κομμουνισμό. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια ανώριμη, κατώτερη βαθμίδα που γεννιέται απλά η κομμουνιστική κοινωνία και θα χρειαστεί σκληρός ταξικός αγώνας προς την κοινωνική απελευθέρωση. Μακάρι να φτάναμε εύκολα και γρήγορα. Αυτό μόνο η αναρχική αφέλεια πλέον μπορεί να το δικαιολογήσει. Ε, λέω αφέλεια όπου δεν είναι συνειδητό το πρόβλημα. Όμως θα σκεφτούμε έτσι τα αντικειμενικά εμπόδια που υπάρχουν πολύ συνοπτικά. Σε οποιαδήποτε ομάδα χωρών ή χώρα επιδιώξει τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Καταρχάς, οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής δεν προϋπάρχουν. Αυτό είναι μια ριζική διαφορά από τις αστικές επαναστάσεις. Εδώ, ας πούμε, βλέπουμε ένα παράδειγμα είναι ένας πίνακας που δείχνει τον αργυραμιβό, δηλαδή τον τραπεζίτη και τον τοκογλίφο και τη γυναίκα του, πριν την νίκη της Γαλλικής Αστικής Επανάστασης ή ας πούμε για να θυμηθούμε τους κλασικούς που έλεγαν ότι πριν οι οβίδες γκρεμίσουν τα κάστρα, τα είχε ήδη υπονομεύσει το χρήμα. Το κεφάλαιο λοιπόν η αστική τάξη προϋπάρχει πριν τη νίκη της αστικής γαλλικής επανάστασης, της αγγλικής πολύ πριν της ρωσικής αστικής επανάστασης, το Φλεβάρι του 17. Οι καπιταλιστικές αστικές σχέσεις προϋπάρχουν. Αυτή είναι μια ριζική διαφορά. Η επαναστατική πρωτοπορία, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η εργατική εξουσία μετά την νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης πρέπει να θεμελιώσουν, να εδρεώσουν τη λειτουργία των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Εδώ δεν βρίσκουμε τίποτα έτοιμο. Δεύτερη δυσκολία, τα υπεριαλιστικά κέντρα θα συνεχίσουν να υπονομεύουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια σοσιαλιστική οικοδόμηση, η κυριαρχία του καπιταλισμού σε διεθνέ επίπεδο και οι συνέπειε τη δεν μπορούν να εξαφανιστούν με κάποιο μαγικό ραβδί. Τρίτη δυσκολία. Δεν θα εξαλειφθούν αμέσω τα σημάδια του κοινωνικού παρελθόντο, ο ατομισμό, η ιδιοτέλεια, η έλλειψη εργασιακή πειθαρχία. Δεν θα σκεφτούν όλοι με όρους επαναστατικής πρωτοπορίας και αυτό το έδειξε η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Ούτε θα εξαλειφθούν αυτόματα, και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, και μαγικά έξω από τη σκληρή ταξική πάλι οι κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν συμφέρον να ολοκληρωθεί η σοσιαλιστική οικοδόμηση, αντίθετα έχουν συμφέρον να πάμε προς τα πίσω και δεν αναφερόμαστε μόνο στην παλιά αστική τάξη, αλλά και σε νέους ομαδικούς και ατομικούς ιδιοκτήτες, θα τους δούμε μετά, που συναντήσαμε στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Τέταρτη πλευρά. Υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί για να ικανοποιηθεί το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας σε κάθε χρονική στιγμή. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να δώσουμε τα πάντα για όλους, για κάθε ανάγκη το εκάστοτε επίπεδο ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν επιτρέπει πρόσβαση σε όλο το κοινωνικό προϊόν. Γι' αυτό η εργατική εξουσία δεν έχει μπροστά τη απλά ένα στιγμιαίο καθήκον να σχεδιάσει μια φορά και για πάντα. Πρέπει να σχεδιάζει συνεχώς. Απαιτείται συνεχής δημιουργική προσαρμογή και αναβάθμιση του κεντρικού σχεδιασμού για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, για να καλύψει νέε ανάγκε, για να αξιοποιήσει νέε δυνατότητε που γεννά το νέο επίπεδο ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Για παράδειγμα, το 1960 δεν έχει ανάγκη η εργατική τάξη για κινητό τηλέφωνο ή για λάπτοπ, πώς θα είχε αφού δεν υπάρχει. Επομένως, μπροστά μας βρίσκεται και βρέθηκε και στον 20ο αιώνα ένα δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίζεται κάθε φορά και όχι άπαξ. Και αυτό απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεις που εδώ θα έρθουμε και θα δούμε τώρα τι έγινε. Απαιτεί θεωρητική ετοιμότητα του κόμματος και της εργατικής εξουσίας για να αντιμετωπίσει επιστημονικά νέα προβλήματα και στην πρόβλεψη και στην αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα πώς θα αξιοποιηθεί και πόσο η νέα τεχνολογία, ποιες προτεραιότητες θα βάλουμε στην ανάπτυξη κλάδων της παραγωγής, ποιων κλάδων κλπ τον προσανατολισμό της επαναστατικής πρωτοπορίας να επεκτείνει την κυριαρχία των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, να εξαλείφει την ομαδική και ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, την καλή λειτουργία των οργάνων της εργατικής εξουσίας στη ζωή, όχι στα χαρτιά, για να υπάρχει στη ζωή ουσιαστικός ενεργός ρόλος Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Ο εργατικός έλεγχος δεν μπορεί να είναι εξωτερικός από το κράτος της εργατικής εξουσίας. Δεν είναι οι εργάτες έξω από αυτό και απλά το ελέγχουν. Δεν βρίσκεται στα νέφια. Αν είναι εργατικό. Πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία της δικτατορίας του προλεταριάτου για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους αντιπάλους της. Ας δούμε σύντομα πώς άλλαξαν αυτές οι απαιτήσει και οι στόχοι της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στα 69 χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και τι συνέβη. Στη δεκαετία του 20 οι στόχοι αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση του προπολεμικού επίπεδου. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και σύγκρουση, έτσι. Μετά τις μεγάλες καταστροφές λοιπόν της βιομηχανίας και στην αγροτική παραγωγή αφορούσαν την ενεργοποίηση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, την ορθολογική οργάνωση της εργασίας. Εδώ βλέπουμε αγροτικό χώρο. Στη δεκαετία του 1930 έπρεπε να κερδιθεί η μάχη της οικοδόμησης της βαριάς και της πολεμικής βιομηχανίας και της εκτεταμένης εκμηχάνησης του αγροτικού τομέα. Γενικότερα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο πρωταρχικός στόχος ήταν η εξάλληψη της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και η αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που κληροδότησε ο καπιταλισμός. Σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες. Επεκτάθηκε η κοινωνικοποίηση στο σύνολο της βιομηχανίας, ξεκίνησε και αναπτύχθηκε η σχεδιασμένη παραγωγή, πέτυχε θεαματικούς ρυθμούς στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, απελευθερώθηκε η δημιουργική πρωτοβουλία εκατομμυρίων στη δεκαετία του 30. Είναι πολύ χαρακτηριστική η καμπάνια «Κατακτήστε την τεχνική και τι γινόταν τότε». Προχώρησε η εκμηχάνηση και η κολεκτιβοποίηση στον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, κάτω και από την πίεση της προετοιμασίας για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήδη έχουμε σοβαρά προβλήματα ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η ενεργό συμμετοχή όλου του λαού απέναντι στον εισβολέα, όμως ίσως και γι' αυτό, γιατί είναι θέμα βαθύτερης έρευνας, υποχώρησε στη δεκαετία του 30 η λειτουργία των Σοβιέτ στο χώρο εργασίας. Στο Σοβιετικό Σύνταγμα του 1936 γενικεύθηκε το εκλογικό δικαίωμα με καθολική ψηφοφορία στο χώρο κατοικίας. Έτσι, αυξήθηκε αντικειμενικά η δυσκολία να ανακαλούνται οι αντιπρόσωποι στα ανώτερα όργανα και έγινε πιο αραιή η λειτουργία των Σοβιέτ, ενώ πριν στα εργοστασιακά Σοβιέτ ήταν συχνή. Αυτό είναι θέμα που θέλει βαθύτερη έρευνα και τη συνεχίζουμε τώρα. Θα έχουμε και μία έκδοση προσεχώς τους επόμενους μήνες που θα δείτε μια σύγκριση του Σοβιετικού με το Σοσιαλιστικό Σύνταγμα και πώς άλλαξαν τα Σοβιετικά Συντάγματα. Στη δεκαετία του 50 είχαν ήδη διαφανεί ανησυχητικά σημάδια από τη διατήρηση της ομαδικής ιδιοκτησίας των συνεταιρισμών των γκολχώς στον αγροτικό τομέα και ενίσχυση του ατομικού πλουτισμού γιατί εμφανίστηκε η κληρονομιά χρηματικού εισοδήματος. Γενικότερα η σοσιαλιστική οικοδόμηση και ο κεντρικός σχεδιασμός στη δεκαετία του 50 βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέες απαιτήσεις να αναβαθμίσει την παραγωγή αφού δημιουργήθηκε πλέον διεθνώς ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνικών αναγκών. Ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα που αφορούσε την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, την επέκταση της αυτοματοποίησης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, την προτεραιότητα που έπρεπε να δοθεί στην παραγωγή μέσων παραγωγής, την εξάλληψη της ομαδικής ιδιοκτησίας στον αγροτικό τομέα και των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων, τα αναγκαία βήματα για να δυναμώσει η ενότητα της εργατικής τάξης και να κλείσει η ψαλίδα των προνομίων της διευθυντική σε σχέση με την εκτελεστική εργασία. Η ανάγκη εξάλληψης των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων απασχολούσε τις συζητήσεις στη Σοβιετική Φιλοσοφία για δύο δεκαετίες πριν. Σημαντικοί επίσης επιστήμονες όπως ο Γκλουσκόφ προσπάθησαν να αναπτύξουν τη Σοβιετική Κυβερνητική που συνδύαζε την νέα τεχνολογία με την οργανωμένη λήψη αποφάσεων, Πολ, ε, πολλές δεκαετίες πριν μιλήσουμε σήμερα για εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Σημαντική μηχανική σοβιετική όπως ο Αντόνοφ, που πρωταγωνίστησε στην κατασκευή των πολεμικών αεροσκαφών που πήραν το όνομά του, τα περίφημα βομβαρδιστικά, έθεσε το θέμα του σχεδιασμού με νέους δείκτες, που δεν θα περιορίζονται στη μέτρηση της αύξησης του όγκου της παραγωγής, αλλά θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υλικών, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι το μεγαλύτερο ακόμα και σήμερα στον κόσμο αεροσκάφος Αντώνοφ που κουβαλά και ένα διαστημικό λεωφορείο επάνω του. Σκεφτείτε πόσες δεκαετίες πριν, ε? Μέσα στο κόμμα, μέσα στο κουκουσέ, στη δεκαετία του 50 διεξαγόταν ήδη σκληρή διαπάλη. Τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσαν αρχικά, παρά τις θεωρητικές αδυναμίες, οι αντιλήψεις ενάντια στην ενίσχυση της αγοράς και με στόχο την ανάπτυξη των κομμουνιστικών σχέσεων, τη σχεδιασμένη εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων και τη σταδιακή μετατροπή των κολχώς των αγροτικών συνεταιρισμών σε κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτή η διαπάλη αποτυπώνεται και στην προσούρα του Στάλιν «Οικονομικά προβλήματα του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση» που από τον τίτλο της δείχνει ότι το κόμμα φτάνει σε ένα σημείο καμπής. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο τίτλος είναι «Οικονομικά προβλήματα». Δεν είναι οι θέσει για την λύση τους. Και όταν ο ίδιος ο τίτλος λέει «Οικονομικά προβλήματα», σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα κόμπο. Ορισμένα προβλήματα οξύνθηκαν, όπως η καθυστέρηση στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τι έγινε τότε. Η ζωή έδειξε ότι δεν υπήρχε στο κόμμα συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική απόψη υπήρχαν και στη σοβιετική φιλοσοφία. Ένα παράδειγμα είναι ο Ιλιένκοφ που έχουμε εκδώσει έργα του. Αλλά συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική για να προσαρμόσει τα καθήκοντα του κεντρικού σχεδιασμού στις νέες ανάγκες τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί ερμηνεύτηκαν λαθεμένα ως αναπόφευκτες αδυναμίες του ίδιου του κεντρικού σχεδιασμού. Ως αδυναμίες που έχει από τη φύση του ο κεντρικός σχεδιασμός γενικά. Όχι ως λάθη του πλάνου της τότε Σοβιετικής ηγεσία. Η λύση αντί να αναζητηθεί προς τα μπρο προς την επέκταση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής, όπως έγινε το 20 με την επίθεση, αναζητήθηκε προς τα πίσω, με τη διεύρυνση της αγοράς, τη λύση του σοσιαλισμού με αγορά, δηλαδή αξιοποιώντας εργαλεία του καπιταλισμού. Γι' αυτό λέμε ότι και η αρνητική πείρα δείχνει την υπεροχή του σοσιαλισμού. Αν και τα προβλήματα είχαν ήδη φανεί, όπως σας έλεγα προηγουμένως, με την ενίσχυση του ατομικού πλουτισμού, ξεχωρίζει ως σημείο ιστορικής τροφής το 20ο Συνέδριο του Κουκουσέ το 1956. Εκεί πλέον με μια σειρά οπερτουνιστικές θέσεις υιοθετήθηκαν, που υιοθετήθηκαν εκείνη την εποχή, ανοίγει πλέον καθαρά ο δρόμος για να εξασθενήσει και να αδυνατήσει η κεντρική διεύθυνση του σχεδιασμού. Έχουμε αποφάσεις που δεν αφορούσαν μόνο την οικονομία, αλλά και ζητήματα στρατηγικής, στα οποία δεν μπορούμε φυσικά να επεκταθούμε. Ας δούμε ποιες ήταν οι βασικές αποφάσεις που άνοιξαν το δρόμο για τη νίκη των κοινωνικών δυνάμεων της αντεπανάστασης. Πρώτα απ' όλα, αντί να σχεδιαστεί το πέρασμα όλης της συνεταιριστική παραγωγής στον κρατικό έλεγχο και στην κρατική ιδιοκτησία, έγινε το αντίθετο. Τα τρακτέρ και τα άλλα μηχανήματα πέρασαν στην ιδιοκτησία των κολχώς και δυνάμωσαν οι δυνάμει τη ομαδική ιδιοκτησία και του ομαδικού και ατομικού πλουτισμού φυσικά. Το 1965 με τη μεταρρύθμιση Κοσίγκιν υιοθετήθηκε η αστική κατηγορία πλέον στο σχεδιασμό του επιχειρησιακού κέρδους. Του κέρδους δηλαδή κάθε μεμονωμένης παραγωγικής μονάδας και μάλιστα με αυτό το κέρδος συνδέθηκαν οι αμοιβέ και τα προνόμια των διευθυντών αλλά και, και διαφορές αμοιβών των εργαζομένων από μονάδα σε μονάδα. Δηλαδή δεν παίρναν όλοι τον ίδιο μισθό. Α, ακόμα και στον ίδιο κλάδο. Ακόμα και τα κρατικά αγροκτήματα, τα σοφχώς, πέρασαν σε καθεστώς πλήρους ιδιοσυντήρησης. Αυξήθηκαν αντί να μειωθούν οι εισοδηματικέ διαφορέ μεταξύ εργαζομένων και διευθυντών στην επιχείρηση και μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών επιχειρήσεων. Ενισχύθηκε το ατομικό συμφέρον, υποχώρησε το κοινωνικό. Ω αποτέλεσμα του ατομικού πλουτισμού από το επιχειρηματικό κέρδο και τη μαύρη αγορά που αρχίζει πλέον και παίρνει εκτεταμένε ειδικά στα, στα, στις μεγάλες πόλεις, ε, παίρνει μεγάλη έκταση, σχηματίστηκε το σκιώδες κεφάλαιο που ζητούσε την ομιμοποίησή του. Διευθυντές, ομαδικοί ιδιοκτήτες των συνεταιρισμών των κολχώς και διαδρομένα κομματικά στελέχη δίνουν όφηση στον οπορτουνιστικό εκφυλισμό του κόμματος του Κουκουσέ με τη στήριξη των υπεριαλιστικών κέντρων στο 22ο συνέδριο του Κουκουσέ το 1961 η Σοβιετική Ένωση χαρακτηρίζεται πλέον παλαϊκό κράτος το Κουκουσέ όχι κόμμα της εργατικής τάξης αλλά παλαϊκό κόμμα και εγκαταλείπεται και τυπικά η δικτατορία του προλεταριάτου. Ο οπορτουνιστικός εκφυλισμός θα μετατρέψει τελικά στη δεκαετία του 80 την ηγεσία του Κουκουσέ σε ανοιχτά αντεπαναστατική δύναμη. Όλο αυτό το διάστημα φυσικά αντιστάθηκαν χιλιάδες μέλη και στελέχη, χωρίς όμως την απαραίτητη θεωρητική και πολιτική επάρκεια να αντιστρέψουν αυτή την πορεία. Πρόκειται για μια πολύτιμη ιστορική πύρα συντρόφισσες και σύντροφοι που φωτίζει τα ευεργετικά αποτελέσματα όταν η επαναστατική πρωτοπορία γνωρίζει και αξιοποιεί σωστά τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και τις ολέθριες συνέπειες στην αντίθετη περίπτωση. Φωτίζει επίση ότι η σοσιαλιστική οικοδόμηση εμπεριέχει τον κίνδυνο του πισωγυρίσματο και τη σημασία του σταθερού αταλάντευτου προσανατολισμού του Κομμουνιστικού Κόμματο και τη εργατική εξουσία για την πλήρη επικράτηση των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγή. Πάμε τώρα στα πιο οδυνηρά. Πάνω σε αυτό το διαβρωμένο έδαφος εκδηλώθηκε η τελική επίθεση των δυνάμεων της αντεπανάστασης. Έχουμε την πολιτική της περιστρόικα και της ιδιωτικοποίησης της οικονομίας που επικυρώθηκε από το 1986 με συνέδριο του κόμματος, του Κουκουσέ. Δηλαδή, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, η αντεπανάσταση προήλθε από κοινωνικές δυνάμεις μέσα στη Σοβιετική Ένωση, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την πλειοψηφία της καθοδήγησης του κόμματος, εδώ βλέπουμε δύο πολύ γνωστά πρόσωπα, τον Κορμπατσόφ και τον Πούτιν που ήταν τότε στην Καγκεμπέ, οργανώθηκε από τα πάνω ως αποτέλεσμα μακρόχρονης οπορτουνιστικής διάβρωσης και μετάλλαξης του κόμματος. Σημαίνει άρα γι' αυτό, γιατί πολλοί μας το ρωτάνε και αναρωτιούνται ότι δεν υπήρξε και πολύμορφη παρέμβαση του υπεριαλισμού σε αυτή την κατεύθυνση. Όχι βέβαια. Ο υπεριαλισμός ενίσχυσε την ανάπτυξη του οπορτουνιστικού ρεύματος στο κόμμα και πάντα θα το κάνει αυτό. Ενίσχυε την ισχυροποίηση των αντεπαναστατικών δυνάμεων και την ενίσχυε και με το μαστίγιο και με το καρότο. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε όμως είναι ότι την πρωτοκαθεδρία για να νικήσει η αντεπανάσταση την είχαν οι εσωτερικοί παράγοντες, οι εσωτερικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες έπαιξαν τον πρωταρχικό ρόλο για την ενίσχυση του οπερτονιστικού ρεύματο. Η όποια καθυστέρηση και πολύ περισσότερο η υποχώρηση στην ανάπτυξη των σοσιαλιστικών σχέσεων πληρώθηκε και θα πληρώνεται πάντα πολύ ακριβά. Το σκιώδες κεφάλαιο βγήκε πλέον ανοιχτά στο φως. Στο προσκήνιο, με μια λυσίδα μέτρων κυβερνητικών που ξεδιπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστα χρόνια και είχαν ρυθμό καταιγίδας. Α δούμε πολύ συνοπτικά πώ προχώρησαν οι ιδιωτικοποιήσει. Νομοθετήθηκε η δυνατότητα μίσθωση ξένη εργατική δύναμη συνολικά πλέον στην οικονομία και μάλιστα με ατομικέ συμβάσει, ούτε καν συλλογικέ. Νομιμοποιήθηκαν συνολικά οι καπιταλιστικέ σχέσει στο όνομα τη πολυμορφία των σχέσεων ιδιοκτησία το 1987, που λέμε ότι και τυπικά πλέον έχουμε την έναρξη τη τελική επίθεση, την έναρξη τη περίοδου τη αντεπανάσταση. Απελευθερώθηκαν οι τιμέ των προϊόντων. Καταργήθηκε το κρατικό μονοπόλιο στο εξωτερικό εμπόριο. Και τι έγινε τελικά. Κάθε εργαζόμενο έλαβε ένα βάουτσερ, μια επιταγή ιδιωτικοποίηση, με την οποία υποτίθεται μπορούσε να αγοράσει. Προσέξτε, είτε τρόφιμα είτε μετοχέ. Αυτό έγινε τώρα σε συνθήκε έλλειψη τροφίμων, ψηλού πληθωρισμού που κάλπαζε και ενώ ο εργαζόμενο δεν γνώριζε τίποτα για μετοχοποιήσει, στη Σοβιετική Ένωση ζούσε. Έτσι, μέσα από ένα πρόγραμμα 500 ημερών, πέρασε στα χέρια ελάχιστον, ακούμε για του ολιγάρχε τώρα, έτσι, ένα μεγάλο μέρο των τεράστιων μέσων παραγωγή τη Σοβιετική Ένωση. Ένα θεωρητικό τη Περιστρόικα, ο Γκαϊντάρ, συνόψε τι εξελίξει λέγοντα ότι τέλειωσε έτσι και επίσημα η ψευδοκρατική ύπαρξη του ιδιωτικού σκιώδους κεφαλαίου που είχε ήδη σχηματιστεί. Παράλληλα διαλύθηκαν τα όργανα της Σοβιετικής Εξουσίας, διαλύθηκε η ίδια η Σοβιετική Ένωση και κατέβηκε η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο από το Κρεμλίνο στις 26 Δεκέμβρη του 1991. Αξίζει να δούμε πώς παίχτηκε πολιτικά η τελευταία πράξη του δράματος. Στις αρχές του 1991, μια σειρά σοβιετικές δημοκρατίες της Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία κτλ, κινήθηκαν ήδη σε κατεύθυνση αποχώρηση από τη Σοβιετική Ένωση. Εκείνη την εποχή στις υπόλοιπες πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα. Αξίζει, γιατί δεν είναι πλατιά γνωστό αυτό, να σταθούμε λίγο στα αποτελέσματα αυτού του δημοψηφίσματος. Ψήφισε το 79,5% πάνω από 148 εκατομμύρια κόσμος και υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης τάχθηκε το 77,8%. Αυτό δείχνει τις πελώριες ευθύνε του Κουκουσέ και τον ρόλο του, έτσι. Το Κουκουσέ ήταν πλέον μόνο κατόνομα κομμουνιστικό κόμμα. Μια σειρά δυνάμεις που ήθελαν να αντισταθούν στην αντεπανάσταση είχαν συγκροτήσει μειοψηφικές πλατφόρμες μέσα στο Κουκουσέ και έδιναν μάχη όπως η μαρξιστική πλατφόρμα και το κίνημα κομμουνιστικής πρωτοβουλίας. Αντιστάθηκαν στο 28ο συνέδριο το 1990, κατέθεσαν δικό του σχέδιο απόφασης και πρότειναν τη διαγραφή του Γενικού Γραμματέα, του Γκορμπατσόφ, Υπέρ αυτού του σχεδίου ψήφισε το 34% των αντιπροσώπων. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν αριθμητικά δυνάμεις. Άλλο έλειπε. Όμως δεν μπορούσαν να συγκροτήσουν πλέον μια μαχητική πρωτοπορία και αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα, θεωρητικό πρόβλημα, όχι απλά οργανωτικό, η οποία θα καθοδηγούσε αποτελεσματικά τον αγώνα ενάντια στην αντεπανάσταση. Να το πούμε απλά, ήταν πλέον αργά. Και γιατί ήταν αργά. Γιατί ήδη στο λαό είχε δημιουργηθεί κλίμα αποξένωσης από την κοινωνική ιδιοκτησία και είχε διαβρωθεί η μαχητική ταξική συνείδηση της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Πολλοί στη Μόσχα δεν γνώριζαν πού βρίσκονται τα γραφεία των Σοβιέτ, ούτε τους ενδιέφερε κιόλας. Στις 19 Αυγούστου του 1991 εμφανίστηκε σε αντίρροπη κατεύθυνση, υποτίθεται, μια κρατική επιτροπή έκτακτης ανάγκης που διακήρυξε ότι θέλει να αποτρέψει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία απάλλαξε τον τότε Γενικό Γραμματέα Γκουρμπατσόφ από τα καθήκοντά του, αλλά στην ουσία δεν προχώρησε σε καμία σαφή πολιτική και αποφασιστική ενέργεια. Εναντίον της κινήθηκε ο Μπόρις Γέλτσιν, πρόεδρος της τότε ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδίας Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και ανέτρεψε με τη στήριξη της Δύσης και του κρατικού μηχανισμού αυτή την επιτροπή μέσα σε 73 ώρες. Στη συνέχεια ο Γέλτσιν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και μετά το ανώτατο Σοβιέτ πριν αυτοδιαλυθεί έθεσε εκτός νόμου το Κουκουσέ με 283 ψήφους σε σύνολο 364 είχε βγει τότε με εξώφυλλο ριζοσπάστης 283 καρφιά στην ιστορία. Σε ορισμένες μεγάλες πόλεις υπήρξε μαχητική αντίσταση τη διετία 1991-1993 Χωρί σοβαρή πολιτική προετοιμασία και καθοδήγηση, που την έπαιντισαν στο αίμα τα τάγκ του Γέλτσιν και που με τα επίσημα στοιχεία του Ρωσικού κράτου αναφέρονται πάνω από 150 νεκροί στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ τον Οκτώβριο του 1993, μόνο. Ήταν μια αντίσταση ηρωική, αλλά πολύ αναντίστοιχη τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που είχε ψηφίσει υπέρ τη διατήρηση τη Σοβιετική Ένωση. Στην πραγματικότητα υπήρξε παθητικότητα στη συντρι... συντριπτική πλειοψηφία του λαού που δεν έβλεπε πλέον πού μπορούσε να κουμπίσει και ποιον να εμπιστευτεί. Το τι επακολούθησε μέσα στη Ρωσία και στα άλλα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και διεθνώς υπογραμμίζει και αυτό με δραματικό τρόπο την υπεροχή του σοσιαλισμού. Λαοί που ζούσαν ειρηνικά και αρμονικά σφάζονται μεταξύ τους, όπως λέγαμε προηγουμένως, στους πολέμους Ρωσίας, Ουκρανίας και Αζερβαϊτζάν, Αρμενίας, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βαλτικής τα κομμουνιστικά κόμματα είναι παράνομα, στη Ρωσία 18 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ο πληθυσμός είχε ήδη μειωθεί κατά 10 εκατομμύρια, δηλαδή είχε χαθεί μια Ελλάδα. Η μέση διάρκεια ζωής μειώθηκε λόγω της φτώχειας και της ανεργίας σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο κλιμακώθηκε η επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος της εργατικής τάξης, κατακτήσεις δεκαετιών πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες περιορίστηκαν δραματικά, η κρατική καταστολή απογειώθηκε, η ανεργία και η ενεργειακή φτώχεια έχουν φτάσει πλέον να θεωρούνται φυσικά φαινόμενα. Οι εγκληματικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των άλλων υπεριαλιστικών κέντρων δεν έχουν τέλος, οι ουρές των προσφύγων επίσης. Το κεφάλαιο μας δηλώνει πλέον κατάμουτρα ότι όποιος δεν υποτάσσεται και δεν προσαρμόζεται στους κανόνες του, πεθαίνει ή θα πεθάνει. Οι λαοί όλου του κόσμου ζουν τον εφιάλτη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Οι σημερινές φοιτήτριε και οι φοιτητέ αξίζει να αναζητήσουν τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις όλων των αστικών κομμάτων πριν και μετά τη νίκη της Αντεπανάστασης. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Συνασπισμός, ο οποίος μετεξελίχθηκε στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, μας διαβεβαίωναν τότε για το ελπιδοφόρο μέλλον που έρχεται και την άνοιξη της δημοκρατίας και της κοινωνικής ευημερία. Την ίδια εποχή, συντρόφισες και σύντροφοι, το ΚΚΕ βάδιζε κόντρα στο κυρίαρχο ρεύμα, και ο ριζοσπάστη βγήκε με εξώφυλλο την κόκκινη σημαία και τίτλο Ελπίδα υπάλληλοι των λαών στι 28 Δεκέμβρη του 1991. <Καιοίως> Σε μια εποχή αμηχανίας, ητοπάθεια ραγδαίας οπισθοχώρησης και διάλυσης στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ο Ριζοσπάστης έγραφε ψηλά τη σημαία, μπορεί να χάθηκε μια μάχη, αλλά θα κερδιθεί ο μεγάλος πόλεμος. Κάτω από αυτή την ίδια σημαία, κάτω από την κόκκινη σημαία, βαδίζουμε και σήμερα σταθερά αποφασιστικά συντρόφισες και συντρόφοι. Συνεχίζουμε το μεγάλο ταξικό πόλεμο για να ρίξουμε κόκκινο στη νύχτα που ζούμε, για να έρθει πιο γρήγορα το μέλλον. Είμαστε περήφανοι για το διεθνιστικό μας χαρακτήρα, γιατί διανύσαμε έναν ηρωικό αιώνα αγώνων και θυσιών, χωρίς ποτέ να υποκύψουμε στον αντισοβιετισμό. Ποτέ δεν αναθεωρήσαμε τη στάση στεναρής υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης, παρά τα λάθη, τα μεγάλα προβλήματα και τις αδυναμίες της. Και αυτό δεν ήταν κάτι αυτονόητο, Πολλές δυνάμεις που προήλθαν από το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα οδηγήθηκαν στο μηδενισμό. Όχι μόνο για να διασφαλίσουν την ανοχή του συστήματος, όπως αμέσως θα σκεφτούμε, ειδικά μετά τις ανατροπές, αλλά και γιατί αποδέχθηκαν την αστική και μικροαστική κριτική στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή υπέστησαν θεωρητική ήττα, που συγκαλύπτει συνειδητά ότι πρόκειται για την ιστορία της ανώριμης βαθμίδας της κομμουνιστικής κοινωνίας, ένα μωρό που μπουσουλούσε ακόμα ήταν οι πρώτες δεκαετίες του σοσιαλισμού σε σχέση με τους αιώνες του γερασμένου καπιταλισμού. Και αυτή η αστική κριτική δεν σταμάτησε να επισημαίνει αδυναμίες από τη σκοπιά μια ιδανικής, όριμης κομμουνιστικής κοινωνίας, αδυναμίες δηλαδή που δεν πατάνε στο έδαφος, προκειμένου να σπηλώσει τη Σοβιετική Ένωση και τελικά να αποτρέψει την επαναστατική εργατική δράση. Ταυτόχρονα το κόμμα μας ανέλαβε έμπρακτα τις δικές του ευθύνε για τις λαθεμένες εκτιμήσεις και τη θεωρητική ανεπάρκειά του. Ανεπάρκεια κατανόησης της παρέμβασης της εξελίξης και σε μια εποχή που αν θέλετε τη σοσιαλιστική οικοδόμηση θα μπορούσε να έχει εκφέρει έναν πιο αποφασιστικό κριτικό λόγο. Σκύψαμε αυτοκριτικά πάνω από την ιστορική πείρα, πρώτα απ' όλα για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Σε δύσκολες συνθήκες, λόγω των συνεπειών της αντεπανάστασης στο ΚΚΕ, προσπάθησε να μελετήσει τις εξελίξεις και διαμόρφωσε συμπεράσματα με τις εκτιμήσεις για το σοσιαλισμό στη Σοβιετική Ένωση στο 18ο Συνέδριο και το πρόγραμμα του κόμματο στη συνέχεια. Δεν σταματάμε συνεχίζουμε αυτή την επίπονη ερευνητική προσπάθεια. Νεότερες επεξεργασίες που εμπλουτίζουν τα συμπεράσματά μας δημοσιεύτηκαν στη συλλογή «Σοσιαλισμός ή απάντηση για τον 21ο αιώνα» και εξακολουθούν να δημοσιεύονται με άρθρα στην ΚΟΜΕΠ. Συντρόφιες και σύντροφοι, είμαστε αισιόδοξοι. Όχι μόνο γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη και στο κριτήριο της εργατικής τάξης, αλλά και γιατί σήμερα διαθέτουμε δύο μεγάλα όπλα που δεν τα διέθεταν οι Μπολσεβίκοι όταν ξεκίνησαν την εποπία της κοινωνικής απελευθέρωσης το 1917. Το πρώτο μας όπλο είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε τη θετική και την αρνητική πείρα του 20ου αιώνα, την πείρα της πρώτης προσπάθειας σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Μπορούμε τώρα να ερμηνεύσουμε τα προβλήματα πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού εκ των υστέρων. Αντίθετα, οι Πολσεβίκοι σκεφτείτε ότι διαμόρφωναν την πολιτική οικονομία του σοσιαλισμού εν στη ζωή, με πολύ περιορισμένα εφόδια, στην ουσία, τη μαρξιστική πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Ο Λένιν μπορούσε να μελετήσει μόνο την πρωταρχική εμφάνιση, τη γέννηση των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Σκεφτείτε τη διαφορά με τον Μάρξ, που μελετούσε το καπιταλιστικό σύστημα, αφού είχαν περάσει αιώνες Υπάρξη, ανάπτυξη και ορίμανση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγή. Σκεφτείτε ότι οι Πολσεβίκε έπρεπε να αξιοποιήσουν νομοτέλειε και να προβλέψουν προβλήματα σε πολύ δύσκολε συνθήκε που οι αποφάσει λαμβάνονταν υπό πίεση χρόνου και δεν υπήρχαν περιθώρια για μακρόχρονου στοχασμού. Υπάρχει όμω και μια δεύτερη πλευρά. Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον μια σειρά επιστημονική και τεχνική περιορισμοί που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917 και στη Σοβιετική Ένωση του 1950. Έχει βαθύνει πολύ ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας, η αυτοματοποίηση της παραγωγής, τα ρομπότ, η ψηφιακή οικονομία. Όλα αυτά δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Είναι οι νέε δυνατότητες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Σκεφτείτε την γρήγορη επίδραση και την μεγάλη επίδραση, τις μεγάλες δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει σήμερα η επεξεργασία ταχύτατα μεγάλου όγκου δεδομένων για να πάρουμε γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις από την πλευρά της εργατικής εξουσίας. Σκεφτείτε πώς η άνοδος της παραγωγικότητας μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση του ελεύθερου χρόνου και του δημιουργικού περιεχόμενου της εργασίας. Σκεφτείτε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσουμε φυσικές καταστροφές και κινδύνους μεγάλης έκτασης. Σκεφτείτε την απαλλαγή της επιστημονικής έρευνας από τα δεσμά του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την επιστημονική τεκμηρίωση των πλάνων του κεντρικού σχεδιασμού. Γενικότερα έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με το παρελθόν για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του μορφωτικού επίπεδου κάθε ανθρώπου. Αντίστροφα, σκεφτείτε ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να απαντήσει προ όφελο του εργαζόμενου σε νέα προβλήματα και νέες ανάγκες που γεννά αυτή η αλματώδης ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Δέστε, αντικειμενικά όπως εξελίσσεται η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα έχουμε αναγκαία γρήγορη επανεκπαίδευση αφού αλλάζει γρήγορα το περιεχόμενο της εργασίας, αναγκαίες μετακινήσεις σε νέα καθήκοντα και, μετα... και αντικείμενα εργασίας και σκεφτείτε πώς μπορεί να απαντήσει ο καπιταλισμός και πώς μπορεί ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός μπορεί να απαντήσει κεντρικά σχεδιασμένα χωρίς το φόβο του εργαζόμενου να απολυθεί, να μείνει άνεργος, ανασφάλιστος, χωρίς ιατρική περίθαλψη όπως σήμερα στον καπιταλισμό. Συντρόφιες και σύντροφοι, φυσικά δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν έχουμε μπροστά μας έναν εύκολο δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Για να ξεκινήσουμε ξανά το έργο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, πρέπει πρώτα να βαδίσουμε νικηφόρα το δρόμο της επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού. Όμως μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος, ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος. Ξέρουμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ξέρουμε ότι όλες οι θεωρίες που υποσχέθηκαν τον εξανθρωπισμό του βάρβαρου συστήματος του καπιταλισμού αποδείχθηκαν παραμύθια με κακό Ξέρουμε ότι το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου δεν μπορούμε να το μετασχηματίσουμε σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Πρέπει να το τσακίσουμε για να εδραιωθεί η εργατική εξουσία. Μπροστά μας, με λίγα λόγια, είναι τα δύσκολα, αλλά εμείς οι κομμουνιστές είμαστε για τα δύσκολα. Σήμερα, μετά τις νίκες και τις ήτες του 20ου αιώνα, έχουμε αποκτήσει τη γνώση και θα βρούμε τη δύναμη για να κινήσουμε ξανά τον τροχό της ιστορίας προς τα εμπρός. Συντρόφισες και σύντροφοι, το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός και ασφαλώς αυτό το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του. Θα το φέρουμε όλοι εμείς που μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση. Όλοι εμείς που βαδίζουμε αποφασιστικά κάτω από την κόκκινη σημαία του κουκουέ, Όλοι εμείς που επιμένουμε ότι η ιστορία δεν τελειώνει στο βάλτο της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Όλοι εμείς που επιμένουμε ότι ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση για τον 21ο αιώνα και θα τα δώσουμε όλα για την νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης. Καλή δύναμη, σύντροφοι και σύντροφοι.